Για να πάμε, Στεφάνη, να μας πεις μέσα μαζικής μεταφοράς τι γίνεται. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθούν ή καλύτερα πώς δεν θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς, διότι τα περισσότερα δεν θα κινηθούν σήμερα. Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς συμμετέχουν στην κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς με 24-ωρη απεργία. Έτσι δεν θα έχουμε σήμερα μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Στάσεις εργασίας οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, τα οποία θα έχουν χειρόφρενο από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη της βάρδιας, δηλαδή θα κινηθούν όπως έχουμε και στην κάρτα από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ. Ματαιώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω γενικής απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, ενώ δεν θα εκτελεστεί σήμερα και κανένα λεωφορείο ή κανένα δρομολόγιο πλοίων λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία μέχρι τις 12 μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν θα έχουμε πλοία. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις, ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ 11 η ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος και πάμε την ίδια ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Λοιπόν, Φάνη, να πω κάτι. Βλέπω και ερχόμενος, δεν ξέρω αν το διαπίστωσες κι εσύ. Κινησούλα. Η κίνηση είναι λίγο από Σάββατο προς Κυριακή. Κάτι τέτοιο μου έκανε εμένα. Και θα πω ότι ακριβώς. Έτσι, σε γνωστό, έτσι, γνωστής αλυσίδας, σαντουιτσάδικο και τα λοιπά, είδα μέσα κόσμο. Είναι οπότε, ποτέ δυνατόν τώρα, την αλυσίδα με το σαντουιτσάδικο κοιτούσες. Αρεσί, περνώντας δεν έχουμε στη Λαυρίου αλυσίδα σαντουιτσάδικο. Δεν σταματάς όμως να φέρεις κάτι. Είναι οι άνθρωποι σταμάτησα και τσίμπησαν από διασκέδαση. Ναι. Οι άνθρωποι προφανώς που επιστρέφουν από διασκέδαση, οι οποίοι στην εν μέρη άδεια Αθήνα, δεν είναι όπως το Πάσχα που φύγαν 2 εκατομμύρια περίπου, έχουν φύγει αρκετοί πάλι για τριήμερο, αλλά και εγώ αυτό παρατηρώ σε σχέση με την ώρα, περιορισμένη κίνηση τέτοια ώρα, 5,5 ώρα το ξημέρωμα, αλλά πάλι είναι πολύ... Εγώ, παιδιά, ξέρετε τι έπαθα εγώ. 5,5 ώρα προχθές, ναι, βγαίνω από την Αττική Οδό στην έξοδο Πεντέλης. Ναι. Και όπως τέλος πάντων, αν όλοι έχουμε βγει, όπως ανεβαίνει στην ανηφόρα, είχε μια ώρα 10 αυτοκίνητα. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, τι ώρα είναι, λέω, τι έχασα. Ήταν κόσμος που γίνονταν από διασκέδαση. Πολλοί κόσμος βγήκε. Εγώ πάντως έχω ως μέτρο, μάλλον ως κριτήριο και μέτρο. Όχι, σαν τουίτσα. Σταμάτα, παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Στην Αθήνα, αν βρίσκεις πάρκινγκ, δηλαδή πλατεία Αμερικής, άπαξ και βρεις πάρκινγκ, σημαίνει ότι έχει αδειάσει η Αθήνα.